Οι διαπραγματεύσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Υπουργών Μετανάστευση και Εσωτερικών, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου, βρίσκονται όντω σε, σε ένα κρίσιμο σημείο, σε μια κομβική καμπή, θα έλεγα, μετά από πάρα πολλά χρόνια και ενελήψη μια συμφωνία, όσον αφορά τον αυτόματο μηχανισμό κατανομής των ανθρώπων στους οποίες δίδεται προστασία, η οποία θα βοηθούσε τις χώρες της πρώτης γραμμής, γίνεται μια προσπάθεια από κάποιες χώρες, ούτως ώστε να επέλθει διάσπαση του πακέτου, ούτως ώστε να προχωρήσουν κάποια θέματα που αφορούν επιπλέον υποχρεώσεις, αλλά χωρίς την ολοκλήρωση του δαβλίνου, που εμπεριέχει τον αυτόματο μηχανισμό ανακατανομής σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών των ανθρώπων που έχουν πάρει, που χρειάζονται την προστασία. Δεν πρόκειται να συνενώσουμε σε διάσπαση του πακέτου, ούτως ώστε να μην περιλαμβάνει ε, αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου ε, και, τον, και την έννοια της αλληλεγγύης, δηλαδή τον αυτόματο μηχανισμό ε, κατανομής και να μείνουν μόνο επιπλέον, ε, επιπλέον υποχρεώσεις στις χώρες της πρώτης γραμμής. Ε, πρέπει να γίνει κατανοητό και είναι αυτό που θέσαμε και σήμερα, ότι μια χώρα η οποία πλέον ε, δέχεται μηνιαία χίλια, χίλιες ασύλου, δεν μπορεί να αντεπεξαχθεί μόνη της και εν λήψη αυτή αυτής της άμεσης ανάγκης για ένα μηχανισμό αυτόμα, αυτόματης κατανομής σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το σύστημα, άρα εμείς δεν θα συνενέσουμε όπως και η Ελλάδα, όπως και η Μάλτα, όπως και η Ιταλία, ούτως ώστε να παραπέμψουμε την αναθεώρηση του Δουβλίνου στις ελληνικές καλένδες. Και αυτό ήταν σαφέ. σαφές και ελπίζω να μπορέσουμε επιτέλους μετά από δύο-τρία χρόνια να προχωρήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.